προβλέφθηκε η δυνατότητα να γίνεται δωρεά σπέρμα του σιροαρίου μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή. Χωρίς να είναι, έχει διάκριση αν είναι εξαίματος ή εξαχιστίας. Οπότε, συγγενή σε πλάγια γραμμή εξαίματος είναι τα αδέρφια, τα πρώτα ξαδέρφια, οι θείοι και τα νύψια. Πρόκειται για ημομηξία. Το οποίο δεν το πήρε κανείς χαμπάρι από τον ελληνικό λαό, δεν γράφτηκε πουθενά, δεν ακούστηκε. Είναι αμφίβολο αν και οι περισσότεροι βουλευτές που το ψήφισαν το κατάλαβαν. Προσωπικά βρέθηκε ας πούμε να εμφανιστώ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Ξέρετε, υπάρχουν οι επιτροπές της Βουλής που πριν πάει στην Ολομέλεια ένα νόμο και συζητιούνται εκεί και καλούνται διάφοροι φορείς. Οπότε εγώ εμφανίστηκα εκ μέρους της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου να πω τις απόψεις. Και είπα τη λέξη ημομηξία. Λοιπόν, ούτε ο Υπουργός Πλεύρης, ούτε ένας βουλευτής έκανε το παραμικρό σχόλιο. Και αυτό ψηφίστηκε έτσι και πέρασε έτσι. Οι μόνοι δηλαδή που αντιδράσαμε ήμασταν εμείς οι διδάσκοντες οικογενειακό δίκαιο, οι επιστημονικές ενώσεις μας, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Κάναμε και μια εκδήλωση τον Ιανουάριο και μάλιστα ο Υπουργός, που είναι γνωστός για την ιδεολογία του κλπ, είπε ότι οι καθηγητές του οικογενειακού δικαίου είναι συντηρητικοί.